Ένα έργο πνοής το οποίο θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης του Δήμου Κομοτηνής ξεκινά καθώς μπήκαν οι υπογραφές για την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού φαναρίου, πλαισιωμένος από τον ίν και τον πρώην πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης, ο Δήμαρχος Κομοτηνής Γιάννης Γκαράνης εξέφρασε την ικανοποίησή του. Ένα έργο το οποίο για πολλά χρόνια ήταν απενεργοποιημένο. Η προηγούμενη διοίκηση με τον Δημήτρη Καρασταύρου έκανε την πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να το ενεργοποιήσει και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο σήμερα να υπογράφουμε ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή και ιδιαίτερα για την παραλιακή ζώνη. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό το έργο θα βοηθήσει τις επενδύσεις στην περιοχή και ιδιαίτερα τις επενδύσεις ξενοδοχειακού τύπου αλλά και γενικότερα τουριστικού τύπου. Όπως γνωρίζετε, έτσι επιδοτούμε ουσιαστικά κάποιον που θέλει να κάνει ένα ξενοδοχείο στην περιοχή. Τέτοια έργα μεγάλα και σπουδαία θα υπάρχουν και στη συνέχεια και από τη ΔΕΗΑ και άλλα από το Δήμο Κομοτηνής, στα οποία θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε όλη τη μορφή της πόλης και ιδιαίτερα στον επενδυτικό τομέα και ιδιαίτερα στο τουριστικό τομέα. Η προσπάθεια για το έργο αυτό ξεκίνησε από το 2010 και ολοκληρώνει ένα σημαντικό επίτευγμα σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ Δημήτρη Καρασταύρου. Ο ίδιος εξήγησε ότι το έργο κινδύνευσε να χαθεί λόγω του μικρού αριθμού των μόνιμων κατοίκων στην παραλιακή ζώνη. Όπως είπε, η διαχειριστική αρχή πίστηκε και τελικά ενέκρινε το έργο, το οποίο θα δώσει πνοή στους παραλιακούς οικισμούς που τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν τεράστια τουριστική ανάπτυξη. Πλέον η παραλιακή ζώνη όλη θα αποχετεύεται ως προς τα υγρά της λίμματα σε έναν υπερσύγχρονο βιολογικό καθαρισμό που δεν θα έχει αποδέκτη στη θάλασσα ή σε κάποιο ποτάμι, αλλά σε γεωτρήσεις που θα πηγαίνει δηλαδή στον υπόγειο υδροφόρο, κάτι που το θέλουν και οι αγρότες, γιατί αυτό αναστρέφει την πορεία της εφαρμήρωσης, με αποτέλεσμα να διατηρούνται καθαρά και προστατευμένα τα θαλάσσια νερά, η όλη η περιοχή, και για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, ίσως είναι και ο μοναδικός οικισμός κάτω των 2.000 κατοίκων που αποκτά βιολογικό καθαρισμό στο σύνολο της χώρας δικό του. Ο βιολογικός καθαρισμός φαναρίου είναι έργο προϋπολογισμού περίπου 12,5 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε 2 περίπου χρόνια. Είναι ένα έργο 12,5 εκατομμυρίων περίπου προϋπολογισμό, είχε μια αρκετά καλή έκπτωση. Είναι ένα αποτέλεσμα, ένα προϊόν επίμονης και επίπονης προσπάθειας και αποτελεσματικών κινήσεων διαχείρισης από την διοίκηση του προηγούμενου Προέδρου του Δημήτρη, του Καταστρέβου και των στελεχών της επιχείρησης και του προηγούμενου Δημάρχου, για να φτάσουμε σήμερα στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε το δίκτυο, την κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων, το οποίο είναι το δίκτυο αυτό που θα συνδέει όλες τις κατοικίες με την κεντρική μονάδα του βιολογικού, η οποία, να σημειώσουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακόμα σε φάση δημοπρασίας, σε ένα μήνα περίπου κλείνουν οι προσφορές και αργότερα θα δούμε αν υπάρχουν ενστάσεις. Ελπίζω μέχρι το τέλος του έτους να γίνει και η μονάδα.